Εγώ Μπαρέκας, Λαγός και ο Πιπίνης, φίλος του Λαγού. Τι σας πήγαινε μαλακά! Άντε μουνί, μη σε μαχαιρώσω. Έλα, Πακιστανοί. Θα μου καθαρίσουν το τζάμι με το ζόρι, με τη βία. Έλα, Αργιανή. Ακόμα καλύτερα πράγματα. Αυτή ήταν καμιά 45 αριά και οι δικοί μας ήταν 20, φίλε. Αυτοί ήταν κομμουνιστές, κομμουνιστές. Κουκουέ που είχαν βγει για να σβήσουν κάτι συνθήματά μας που είχαμε γράψει εμείς πριν από δύο βραδιές. Α, για τέτοια είχαν βγει. Γιατί εμείς νομίζαμε ότι ήταν επειδή έχουν τώρα μια γιορτή, μια μαλακία τέλος πάντων, και νομίζαμε ότι βγήκαν γι' αυτό. Συνθήματα. Και τους πετύχανε, φίλε, 10 αυτοκίνητα με 4 και με 5 άτομα, ισοπεδωθήκαν και τα 45 άτομα που ήταν εκεί πέρα. Τους λιώσανε. Ήταν και ο πρόεδρος της ζώνης κάτω που το παίζει εκεί πέρα, ξέρετε, ο πρόεδρος καλά της επισκευαστικής της ζώνης. Τον λιώσανε και αυτόν, του λέει ότι θα και στο σπίτι σου μέσα την επόμενη φορά. Αν τελειώνουμε, του λέω να πούμε. Και δείτε, αυτά που ξέρετε τελειώσανε και στο πέραμα και παντού, του λέει εδώ στον Πειραιά. Του λιώσανε, φίλε. 45 άτομα δεν ξέραν πού να φύγουν, του βαράγανε 10 λεπτά. Να σου πω, αυτοί πρέπει να έχουν πάει νοσοκομεία τώρα και χοντρά μάλιστα. Όπω ξέρω εγώ του πραγματιώτε στο κεφάλι μου να πούμε, πρέπει να μαζέψανε πολλά. Άρα με ξύλο, αφού σε μια φάση ήταν κάτω ανάσκελα και τέτοια να πούμε. Εντάξει, χωρίς τίποτα ακέρατα βέβαια και ιστορίες. Αλλά φάγανε ξύλο όμως. Φάγανε ξύλο πολύ. Του δίνανε κανένα καλά. Τρέξανε, τους τρέξανε. Ζέχρε, ούτε κάποιοι φύγανε, τους πιο πολλούς προλάβανε, τους λιώσανε. Όπως ήταν ένα κομβόι 10 αυτοκίνητα, τους κατεβάσανε κάτω από τα βγαίνια, τους ισοπεδώνανε. Τους πάγανε τα μάκα, τους βαράγανε. Ωρε φίλε, τι λες τώρα να μου. Πολύ μαθούκι, είχε χτύψει μόνο τον Άκης από εμάς, στο πενταμελές, έβαγε μια πέτρα λέει από μακριά που του ρίξαν τίποτα άλλο. Αυτός που ήταν, ναι. Ναι, αυτός δεν έπαθε τίποτα. Έχει χτυπήσει το κεφάλι, έχει φάει μια πέτρα, πάει στο νοσοκομείο τώρα. Για ράματα. Τα δούμε, μπορεί να χρειαστεί, ναι. Ναι, αφού φάγει πέτρια στο κεφάλι, λογικό είναι. Από απόσταση, αυτό μόνο. Και νίκια. Εντάξει, νίκια δεν ήταν σοβαρό, είχαν βγει 6-7 άτομα να πούμε, τους πήραν οι δικοί μας από πίσω, παρατήσαν την πογή και τρέχανε οι άλλοι. Ωραία, πώς την άκουσα. Το πολύ έγινε εδώ, στο πέραμα έγινε κολλά. Σου λέω, φίλε, έγινε ισοπαίδωση. Φανταζείς περίχαρος να πούμε, περιχαρής τώρα και εκεί κουνιέται. Με μέτρα και έχουν πολύ έτσι. Άκου τώρα, είχαν 45 άτομα κομβό για να γράψουν τώρα αυτοί, φίλε. Φαντάζομαι που έχουν τρομοκρατηθεί. Ε, βέβαια, σκέψου μου. Λογικό είναι. Και λίγοι είναι, και λίγοι πρέπει να είναι. 45 άτομα για να γράψουν τώρα. Φαντάσου τώρα τι τρομοκρατία επιχειρεί. Για να σβήσουν σύνθημα, τώρα βγήκαν 45 άτομα. Και βγήκαν 18, 20, πώς ήταν και τους γλιώσανε. Παλικάρια να πούμε. Παλικάρια. Τι έγινε τώρα, οι πειραματιώτε θα πάνε και πουθενά αλλού τώρα, αφού έχουν πάρει φορά, θα πάνε και που σε κανένα άλλο στέκει πουθενά εκεί γύρω. Όχι, να καλυφθούν. Του έδωσε τέρμα. Να πάνε, να φύγουν τώρα. Ναι, μην τσιμπήσουν για κανένα δικό μα και. Και να πάμε τον Αντωνάκη τώρα και να είμαστε δίκοσοι να πάμε τον Αντώνη, μην είναι και ποτέ άλλοι από αυτού που είναι μέσα στο νοσοκομείο που έχουν κοπάει κομματιά σήμερα. Α, σωστό. Εντάξει, αυτά. Πολύ μα σου και έλα. Μια χαρά, τέλεια. Έλα, τα λέμε για νύχια. Ρε φίλε, μόλις σε σκέφτομαι, χτυπάς τηλέφωνο. Τι πράγματα κι αυτά, ε. Ναι. Τι έγινε χθες. Τι κάνεις. Ε. Τι έγινε χθες εκεί στην οικιά. Δεν έγινε τίποτα στην οικιά, στο πέραμα γίνανε όλα. Στο πέραμα, ναι, το ξέρω. Μου λαγός με πήρα και μου τάπα και τα έχουν βγάλει και τηλεοράσεις τώρα. Ναι ρε μαλάκα, και δώσανε το Ντασούλη ρε πούστη. Ποιος τον έδωσε. Δεν τον έδωσε, τον αναγνωρίσανε. Και τώρα. Δεν ξέρω Σωτήρη καθόλου. Εγώ τα έμαθα το πρωί από τον Πατέλη. Και νομίζω δεν ξέρω, θα δώσει κινητοποίηση σήμερα για το πέραμα ή όχι. Κινητοποίηση για τι πράγμα, δεν μου είχε έρθει κάτι. Κάτι λένε οι κομμουνιστές ότι θα κάνουν. Εκεί ξέρεις, συγκέντρωση κτλ. Φαντάσου, εγώ μπήκα σε site κομμουνιστικά και τα είδα. Ναι. Και τον βγάλανε σέντρα. Λέει φασίστες, λέει όπως ο Πανταζής και ο Καστρινός. Δηλαδή δύο τους αναγνωρίσανε δικού μου. Σήμερα. Λένε αυτοί ότι τους είδανε, βέβαια. Εμείς δεν ξέρουμε αν ισχύει και αν είναι αλήθεια. Έχετε πάρει κάποια εντολή. Όχι. Δεν ξέρω. Δηλώνω άγνοια. Δεν ξέρω. Θα μιλήσω με τον Πατέλη το μεσημέρι. Έγινε. Έλα να σου πω, έγινε τίποτα. Κάτι άκουσα στη τηλεόραση. Έλα μωρέ, λένε τώρα να κάνω μαλακίες. Άσε τους ήσυχους τώρα. Μην δίνει σημασία. Για πες μου εσύ. Τίποτα, έχουν βγει κομμουνιστές και κλαίνουν ότι κάποιοι τους δίνανε χθες το πέραμα. Τι να κάνουμε. Έχουν αποδείξεις γι' αυτό. Δεν με νοιάζει και να σου πω την αλήθεια. Έχουν, δεν έχουν, δεν έχουν, όχι. Τέλος πάντων, το άκουσα και τρόμαξα γι' αυτό.
Όχι, χθεσινά είναι αυτά, δεν είναι τώρα. Να σου πω, από συμμετοχές πόσες έχουμε? Πόσες συμμετοχές έχουμε? 27. 27. Θα πάρουμε εργαλεία δηλαδή, πού είναι του μετόπου, τις σημαίες κτλ. Τίποτα. Θα πήρω μεγάλο τηλέφωνο, ούτε μία κόκκινη. Α, τίποτα άλλο. Ούτε μία κόκκινη είπε αυτό. Α. Και γι' αυτό τώρα μας κολλάνε με τη Μεσογείο να πάμε. Και μας λέει μου ότι θα συμπληρώσετε λίγο το τέτοιο της Μεσογείου και θα φύγετε από εκεί. Είπα ότι παίζει κάποιοι να μην έρθουν για το μετρό και αυτά, αλλά και απ' την άλλη καλύτερα, γιατί ξέρεις το μετρό έχει πιο σταθερά ωράρια κινήσεως, ας πούμε, μεταφοράς εκεί πέρα. Δηλαδή σου λέει, ξέρω εγώ, 5 και 20 ανοίγει, 5 και 21 είναι ανοιχτό, δεν είναι λεωφορείο. 5 και 4 και παίζει να περάσει και 6, κυριακάτικα. Ωραία, για να δούμε. Απλά εμένα τώρα μου είναι ζόρι, δηλαδή θα μπορούσα να κατέβω δύο στενά από το σπίτι μου και να ερχόμουν με την Νίκαια και να μέχρι να έρθω δηλαδή Μεσογείο είναι ζόρι. Αλλά θα έρθω, ρε φίλα μου, έρθω με το μέτωπο, θα έρθω με τη Μεσογείο. Σου λέω, η Νίκαια είναι το πούλμαν δύο τετράγωνα κάτω από το σπίτι μου. Ούτε θα παρκάρω, ούτε θα κάνω, ούτε θα ράνω. Θα μπορούσα δηλαδή να κάνω έτσι. Εγώ με την Νίκαια δεν θα πήγαινα γιατί με το που θα πάω να φύγει το λεωφορείο θα του σταματήσουν αυτού εκεί. Καλά, ναι, σίγουρα. Όχι να του σταματήσουν. Δεν θα του σταματήσουν. Είναι ανυπόφοροι. Ας πούμε πριν να αρχίσει, ενώ με Μεσογείο, Ρεζέρβας και τα παιδιά, ξέρεις τώρα, Βλαχόπουλοι θα είναι μέσα και τέτοια. Θα είναι Βλαχόπουλος. Να σου πω, Καλαμάτα λέει κάτι παίζει να γίνουν επεισόδια. Τι? Καλαμάτα λέει παίζει να γίνουν επεισόδια. Ναι, το ξέρω. Έτσι είχε ακουστεί. Αλλά εμείς έχουμε κάποια εμπλοκή με αυτό. Τρελός μου, είπε ομάδα μαζί με Ρεζέρβα. Τι εννοείς? Να πω, όταν πάμε στα λεωφορεία το πρωί, να φτιάξουμε ομάδα μαζί με Ρεζέρβα. Ναι, πρέπει να είναι μια πέτρα. Είχαν τι κάνει κάτι ψηλές και πέρυσι και τις άλλες χρονιές κάτι ψηλομαλακίες, ξέρεις. Ναι. Τώρα, τι να σου πω, δεν ξέρω. Δεν νομίζω, αλλά... Ναι, και με αυτά που γίνανε στο πέραμα, ίσως έχουν αγριέψει τέλος πάντων οι καταστάσεις. Ναι, μπορεί να δούμε. Ίσως πάγανε εκεί. Για να δούμε τι θα γίνει. Μπορεί να μαζευτούν μια ρε εκεί, δεν ξέρεις ποτέ. Τι έγινε? Μπορεί να μαζευτούν τίποτα από μια ρε εκεί πέρα, δεν ξέρεις. Δεν το βλέπω, ρε φίλε, δεν το κόβω. Θα του ισοπεδώσουμε, θα είμαστε στρατός εκεί. Το μεγάλο ντακτριντή, δεν ξέρω αν έχεις μιλήσει με τον Γιάννη, μου το έχει πει τώρα τέλος πάντων, αλλά επιστολή εμπιστευτικά μην το συζητήσεις. Ναι. Θα είναι σε δύο εβδομάδες στο πέραμα, στη ζώνη που θα πάμε. Καλά, να πούμε πάλι. Εκεί θα γίνει. Στα πλοία, στα πεστά. Ναι, ναι, και εκεί θα είναι το πάμε και το δεν συμμαζεύεται όλοι τα σκληροπυρηνικά του στελέχη. Εκεί θα πέσει ραβδί χοντρό. Εκεί θα πέσει ραβδί χοντρό. Αναγκαστικά δεν γίνεται αλλιώς εκεί. Εκεί δεν γίνεται αλλιώς. Να δούμε να περάσει το αυτόφορο, ρε φίλε, να τελειώνουν να βγουν τα παιδιά έξω και θα τους γαμίσουμε τέλος πάντων. Φίλε, σ' αγαπάω βαθιά. Αδερφέ και συμπολεμιστή. Νομίζω, φίλε, ότι τα Totencom που φορώ στο σώμα μου, γιατί δεν φορέσα δαχτυλίδι σήμερα, έχουν, δεν ξέρω, ίσως επειδή μου τα έδωσες με αγάπη, δεν ξέρω, ρε φίλε. Που πήγε, μα ξέρεις τι έγινε, μου κάνει ο λαγός τραγμένος, έλα Γιωργάρα, 5 άτομα και διώξω, τους πουλο. Και μπαίνω μέσα τώρα, εγώ ξέρεις πως είμαι γκεστάπο, φίλε. Έλα πουλους, μαλακισμένα, σας γαμάμε για τέτοια. Και γυρνάει ένας να μου το παίξει ρε, να μου την κάνει και καλά. Τι να σε εκτιμήσει? Ναι, να με σπρώξει, να με σκεφτεί, δεν ξέρω, εγώ φίλε με το που βλέπω κίνηση στα χέρια αντιδράω. Ναι. Μπορεί να με, αλλά και το σπρώξιμο δεν κατάλαβα. Ναι. Λέ, και με το που σηκώνει το χέρι, τρώει ένα αριστερό, μπροστινό, το οποίο φίλε του σπάει τα μπροστινά δόντια και τα δύο. Σοβαρά. Μιλάει στο λαγό, ναι. Του τρέχανε τα αίματα, έφτυνε κιόλας έτσι όπως μίλαγε με τα σπασμένα δόντια και έχει την κλασική την μπλούζα που φοράει ο λαγός με τον αετό πίσω την άσπρη, την οποία την είχε καταπιτσιλήσει με τα αίματα, ήταν σαν βαλματίας. Φίλε, του ρίχνω τον μπουνίδι, πάνε να μπουν κάτι άλλοι. Τρώνε μία σπαρτιά, ένας έφαγε τη σπαρτιά και έπεσε σε τέσσερις άλλους, φύγαν όλοι μαζί, καταγγείλθανε. Τι έφαγε. Σπαρτιά την μπροστινή κλωτσιά, μπουμ. Ναι. Και πάνω που πάω να φινιάσω, να αρχίσω να βαράω ανεξέλεγκτα, και έκανε και με μαζεύσαν. Αλλά όσο ξέρεις κάτι, καταρχήν, πέρα από την πλάκα, ακολούθησε εντολή, πρώτον, και δεύτερον, φίλε, πήγα να σκούσουν και πάλι, πήγα να μας χτυπήσουνε. Και μου είπε ο λαγός, καλά τους έκανε ο Γιωργάρα. Τους πάσανε τα δόντια αυτοί μου. Ναι ρε μαλακάς, αφού είχε ματώσει, μίλαγε στο λαγό και του φτύνε την πρίζα, την είχε κάνει πουτάνα του ανθρώπου. Σαν μίλαγε.
μαλάκα, τον κατάστρεψες. Καλά του κάνεις. Ναι, ρε μαλάκα, ναι. Σε βλέπω στα βίντεο που πήλαγες, πήγαινες με τον λαγό, μίλαγες, έκανες, έρανες. Έχει και τους δικούς μας τους μαλάκα. Εγώ χάρηκα την κεράδα πολύ, ρε φίλε. Γιατί? Γιατί ξεχάρισε αυτός. Τι έλεγε? Αυτό το έχω, πώς μου τον είπε ο Γιάννης, κάτσε να σκεφτώ. Χάμος. Ένας χάμος. Ναι, το γύφτο, το κολοχάμο, ναι, τον διώξανε. Όχι, δεν τον διώξανε, τον σκότωσε το ξύλο κι άλλας μαλάκα. Ναι. Του τράβηξε και ο λαγός μια-δυο γουνίδια, αλλά ξέρεις ο λαγός, ρε φίλε, πιστεύω απαξί να χτυπήσει σε τέτοια φάση, δηλαδή. Ναι. Τον έκραξε, του ρίξε εκεί και μια-δύο. Γιατί ο Κιάδας μάλακα ήταν το πετονί, τα είχε ξαπλώσει από τις μπουνιές και του πατήγε το κεφάλι κάτω. Έτσι, τάν. Του ρίξε, ναι. Μάλακα ξεσάλωσε ο Κιάδας. Καλά του έκανε, γιατί είναι σκουλίκι αυτός.